τη 12η διοργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Φωτομετρία με θεματική Στόκμη. Φιλοξενούν τα Ιωάννινα από τις 12 έως τις 19 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για έναν θεσμό που στηρίζεται έμπρακτα από τον Δήμο Ιωαννιτών και το Πνευματικό Κέντρο με στόχο την ενίσχυσή του και την εξέβρεση μόνιμης στέγης εκθέσεων φωτογραφίας. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ συνεχάρει τους διοργανωτές του φεστιβάλ, το οποίο, όπως είπε, αποτελεί πεδίο προβολής της σύγχρονης φωτογραφίας, υποστήριξης νέων και ξένων φωτογράφων, εκπαίδευσης καθώς και καλλιέργειας συνεργασιών. Με πολύ μεγάλη χαρά καλωσορίζουμε στην πόλη μας για ακόμη μια φορά το Φεστιβάλ Φωτομετρία που αποτελεί πεδίο προβολής της σύγχρονης φωτογραφίας, υποστήριξης νέων και ξένων φωτογράφων, εκπαίδευσης και καθώς και καλλιέργειας συνεργασιών. Μια φωτογραφία ζει, έχει ολόκληρη δική της δράση συνυφασμένη με τη ζωή του θεατή όπως ένα φλουρί, ένα κρίσταλο ή ένα γάντι, είχε πει ο Ανδρέας Εμπειρίκος. Εικόνες, αντιλήψεις, παραδόσεις μεταφέρονται μέσα από το φακό των συμμετεχόντων σε τόπους διαπολιτισμικής συνάντησης όπως είναι και η πόλη μας. Ο φωτογραφικός θεσμός Φωτομετρία έχει καταστήσει την πόλη μας έναν από τους πιο γνωστούς πανευρωπαϊκά φωτογραφικούς προορισμούς και στόχος του Δήμου μας είναι η υποστήριξη αυτού του θεσμού ώστε να ενισχυθεί. Η διοργάνωση αυτή, σαν ένας πόλος, συσπηρώνει δραστηριότητες και ανθρώπους σε μια πόλη με πλούσια φωτογραφική παράδοση και αναδεικνύει τους ντόπιους καλλιτέχνες. Σε αυτή την τόσο δύσκολη εποχή, μια εποχή προβληματισμού και αγωνίας, το Φεστιβάλ Φωτομετρία δίνει το έναυσμα για δημιουργία και αποτύπωση. Και φέτος πιστεύουμε ότι θα είναι μια επιτυχημένη διοργάνωση με την τήρηση όλων των υγειονομικών κανόνων που οι περιστάσεις απαιτούν. Ο Δήμος μας είναι εδώ για να στηρίξει το φεστιβάλ και να το ενισχύσει. Θέλω να συγχαρώ τους φίλους της Φωτομετρία με τους οποίους είχα στο παρελθόν μια ιδιαίτερα επικοδομητική συνεργασία την οποία συνεχίζουμε και θα επεκτείνουμε στο μέλλον προσδοκώντας το να βρούμε και μία μόνιμη στέγη έκθεσης φωτογραφιών στην πόλη μας σε συνεργασία μαζί τους. Πολλά συγχαρητήρια για τις προσπάθειές τους και η πόλη βρίσκεται πάντα δίπλα τους σε αυτές τους τις πρωτοβουλίες. Ο υπεύθυνος για θέματα πολιτισμού στο Δήμο Ιωαννιτών, Χρήστος Παπαδόπουλος, έκανε λόγο για ένα φεστιβάλ που εκπέμπει και παράγει έργο και κάνει την πόλη μας γνωστή εντός και εκτός συνόρων. Το Πνευματικό Κέντρο είναι στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της φετινής φωτομετρία και λέω ότι είναι στην ευχάριστη θέση διότι περάσαμε μια δύσκολη εποχή που δεν γνωρίζαμε πραγματικά τι θα μπορούμε να φιλοξενήσουμε στους χώρους μας και τι όχι. Η φωτομετρία λοιπόν επιστρέφει και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι διότι είναι ένα φεστιβάλ το οποίο όχι μόνο εκθέτει πολιτιστικό έργο, αλλά παράγει κιόλας και μάλιστα νομίζω ότι είναι εμφανέστατη η συμβολή του στην παραγωγή της τέχνης φωτογραφίας στην πόλη, ενώ ταυτόχρονα μέσω της φωτοματρίας η πόλη μας γίνεται γνωστή και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και ευρύτερα γνωστή ακόμα και στον ευρωπαϊκό χώρο. Η φωτομετρία έχει διασυνδέσεις και σε άλλες πόλεις και σε άλλες χώρες, κάνοντας την πόλη μας ένα μοναδικό προορισμό για την τέχνη της φωτογραφίας. Με μεγάλη χαρά λοιπόν την υποδεχόμαστε και απλώνεται και απλωνόμαστε και εμείς σε ολόκληρη την πόλη δείχνοντας την φωτογραφία, προβάλλοντας την τέχνη της και δημιουργώντας την έμπνευση για τους αυριανούς φωτογράφους της ευρύτερης περιοχής. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ Παναγιώτης Παπάς ευχαρίστησε τη Δημοτική Αρχή και το Πνευματικό Κέντρο για την υποστήριξη του θεσμού, ενώ παρουσίασε το πρόγραμμα το οποίο δεν στερείται της έγκλης και της ποιότητας των προηγούμενων διοργανώσεων παρά τα αυστηρά πλαίσια που επιβάλλει η πανδημία. Το μόνο που θα αλλάξει είναι το πώς θα είμαστε σε αυτούς τους χώρους λόγω της πανδημίας του COVID-19. Το Φεστιβάλ Φωτομετρία, τηρώντας τα πρωτόκολλα, δεν θα κάνει δημόσια εγγένεια, όπως είχαμε συνηθίσει μέχρι πέρυσι, αλλά σε κάθε χώρο θα παρθούν τα απαραίτητα μέτρα, ούτως ώστε να υπάρχει η ασφάλεια που χρειάζεται. Δηλαδή μάσκες, αντισηπτικά, θα κρατάμε τις αποστάσεις και θα υπάρχει σαφής αριθμός επισκεπτών σε όλους τους χώρους του φεστιβάλ. Να πούμε
ότι ζητάμε και από τους φίλους οι οποίοι θα παρευρεθούν σε αυτές τις εκθέσεις να είναι προετοιμασμένοι και αυτοί κατάλληλα, δηλαδή φορώντας τις μάσκες τους, για να μπορούν να απολαύσουν το πρόγραμμα του φεστιβάλ. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τη Δημοτική Αρχή και το Πνευματικό Κέντρο για την ουσιαστική υποστήριξη, διότι θεωρούμε και εμείς σαν ομάδα ότι με τέτοιου είδους συνεργασίες μπορούμε να κάνουμε τα Ιωάννινα το σημαντικότερο φωτογραφικό φεστιβαλικό προορισμό στην Ανατολική Ευρώπη. Πιο αναλυτικά, το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει 9 εκθέσεις φέτος. Η πρώτη στο δημοτικό χώρο των Σφαγείων, στον εκθεσιακό χώρο Δημήτρης Χατζής, όπου εκεί, όπως κάθε χρόνο, θα έχουμε το διαγωνιστικό κομμάτι του φεστιβάλ. Συνεχίζουμε με την Πινακοθήκη με 2 σπουδαίες εκθέσεις. Η πρώτη ενός ιστορικού φωτογράφου, του Δημήτρη Λέτσιου, από τον Βόλο, σε συνεργασία με το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης και με το Μουσείο της Πόλης του Βόλου. Ενώ στο κάτω μέρος της Πινακοθήκης, την έκθεση του Δημήτρη Σταύρη. Επίσης, στα τείχη του κάστρου θα μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε τη Βάνια Μπουκάν, ενώ στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, το Σουφαρί Σεράι, την έκθεση, την ομαδική έκθεση Parallel Voices. Στο χώρο του Δημοτικού Μουσείου Ιωαννίνων θα έχουμε την έκθεση έντευξης από το δίκτυο έντευξης, το οποίο περιλαμβάνει ομάδες από όλη την Ελλάδα, ενώ στον χώρο του Ιτσκαλέ θα υπάρχει η πέθρια έκθεση της Μαρία Κοζάνοβα, ενώ τέλος στον χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας θα υπάρξει η έκθεση της Αντριάνας Γκρανάδο από τη Βραζιλία. Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα, μία ακόμη έκθεση στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιαννητών, του Δημήτρη Μητά, ενώ το πρόγραμμα το φυσικό, της φυσικής παρουσίας του φεστιβάλ, θα περιλαμβάνει ακόμα και κάποιες προβολές από την Κυριακή έως και την Παρασκευή, τις οποίες θα μπορέσει να απολαύσει στον υπαίθριο χώρο των Παλαιών Σφαγείων με τη μορφή του θερινού σινεμά που μας έχει συνηθίσει το Πνευματικό Κέντρο, όποιος επιθυμεί από την πόλη των Ιωαννίνων.